Γιατί όπως προείπα ήταν υψηλότερο το επίπεδο προσπάθειας. Δημιουργήσαμε φάσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε αξιοποιήσει. Δυστυχώς ήμασταν σε άλλες περιπτώσεις άτυχοι και σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαμε καλό χτύπημα για την τελική μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Καλατζίδης, είδε την ομάδα να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Είδε τον Όφη να τον απειλεί σε πέντε περιπτώσεις, 4-6 κλασικές ευκαιρίες. Δεν ριαγγίζει ακόμα και στο φινάλε με Κόστλι και ο Λαϊτάν τον γκολ, αλλά και απειλείται από τον Κουτσιανικούλη σε ένα μάτς με καλύτερο ρυθμό στο πρώτο από το δεύτερο ημίχρονο. 14-6 οι τελικές. 4 Όφη στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 2 στο πρώτο. 0-0. Όφη, Βέρεια, Πλατανιά στους 27, ΑΕΚ, Πανθρακικός 26, ο Άρης με το 4-0 επί του Λεβαδιακού είναι στους 25 βαθμούς και βάζει φωτιά στη μάχη πολλών ομάδων για την εξασφάλιση της παραμονής στην κατηγορία Κώστας Μπότσαρης. Κύριε Πετράκη, συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Αν σας ικανοποιεί ο βαθμός και τι σημαίνει για εσάς εν ώψη της προσπάθειας που κάνετε. Καταρχήν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι να δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάναμε οι υποσχέστε μου. Νομίζω στο πρώτο μήχρονο δεν είχαμε καλή οργάνωση στο παιχνίδι με βάση το πλάνο που έχει η Βέρεια. Και η Βέρεια έχει ευκαιρίες για να βάλει και ένα και δύο γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ότι λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Εμείς ήμασταν αυτοί που χάσαμε τις κλασικές ευκαιρίες μέσα από το παιχνίδι που επιλέξαμε να παίξουμε. Και απέναντι σε μια διαιτησία που είδατε και εσείς δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και από την προσπάθεια. Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα 5 αγωνιστικές. Έτσι έχουν πει ότι το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και είναι ένας τελικός για μας. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έκτη ισοπαλία για τον Όφη, μόλις δεύτερη εκτός έδρας. Όφη μαζί με τον Άρη με την χειρότερη εκτός έδρας βαθμολογική.